Γιατί τρώμε γαλοπούλια τα Χριστούγεννα? Άσκηση και πειραματισμός πάνω στην εκπομπή ερασιτεχνικού μαθητικού ραδιοφώνου. Μια εργασία του Γιώργου Μητροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα σχολεία κλείνουν. Τα παιχνίδια δίνουν και παίρνουν. Τα σχέδια της γιορτινής αυτές μέρες είναι πολλά. Ασφαλώς όμως ένα πράγμα κυριαρχεί στο μυαλό σου μετά τα δώρα. Το μοσχομυριστό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η στρουμπολή, η νόστιμη γαλοπούλα, πρωτοξάπλωσε στις γιορτινές πιατέρες πολλά χρόνια πριν. Όταν οι Άγγλοι πάρασαν το πόδι τους στην Αμερική, ανακάλυψαν τις άγριες γαλοπούλες. Τα παράξενα αυτά πτηνά είχαν τόσο γευστικό κρέας που πολλοί τα έστελναν στην πατρίδα τους ως χριστουγεννιάτικο δώρο στους δικούς τους. Οι επινοητικοί καλοφαγάδες Άγγλοι άρχισαν να γεμίζουν με ρύζι, κουκουνάρια και διάφορα άλλα υλικά τις γαλοπούλες, τις οποίες είχαν αποκτήσει πλέον περίοπτη θέση στο χριστουγεννιάτικο μενού. Μάθαμε γιατί τρώμε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Άσκηση και πειραματισμός πάνω στην εκπομπή ερασιτεχνικού μαθητικού ραδιοφώνου. Μια εργασία του Γιώργου Μητροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.